Η βιταμίνη C είναι η celebrity των βιταμινών. Πα... Όχι. Oh, λάθος βίντεο. Δεν έκανες λάθος. Αν η βιταμίνη C είναι η celebrity, τότε η βιταμίνη D τι είναι? Καυτή αυτή celebrity είναι. Oh, τώρα πια η βιταμίνη C δεν είναι μόνη. Θα αναγκαστεί να μοιραστεί τη φήμη της. Μη σου πω να γίνει και φίλη με τη βιταμίνη D που επιτέλους κερδίζει την προσοχή που ίσως άξιζε πάντα. Είμαι ο Θεμιστοκλής Τίτσος και είμαι φαρμακοποιός και είμαι happy. Εσύ? Σήμερα θα δούμε τι πιο συχνέ απορίε, τα σημαντικά ωφέλη και τι κυριότερε δράσει τη βιταμίνη D. Ξεκινάμε. Θεμιστοκλή να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν είμαι χάπι, γιατί κάνω όλα όσα πρέπει και συνεχίζω να έχω έλλειψη βιταμίνη D. Ξέρω ότι η διατροφή είναι σημαντική, γι' αυτό καταναλώνω τακτικά κατάλληλε τροφέ, όπω είναι ο σολομό, ο τόνο, τα γαλακτοκομικά και τα δημητριακά. Επίση, εκτίθεμαι στον ήλιο 30 λεπτά δύο φορέ την εβδομάδα, όπω έχω διαβάσει. Και ζούμε και στην Ελλάδα, που ο ήλιο είναι δώρο. Και πάλι τίποτα. Οι τιμέ στη βιταμίνη D είναι χαμηλά. Γιατί είσαι διαβασμένο και μπράβο σου. Άκου και αυτό όμω. Παρόλο που είμαστε σε μια χώρα με ήλιο, με βάση τα τελευταία στατιστικά, 7 στου 10 Έλληνε έχουν έλλειψη βιταμίνη D. Το λεγόμενο και μεσογειακό παράδοξο. Επίση, καθένα μα έχει διαφορετικό τρόπο που αφομοιώνει τα θρεπτικά συστατικά και αυτή είναι η μαγεία μα. Είσαι διαφορετικό από μένα. Είσαι μοναδικό. Οπότε το πρώτο που καλείσαι να κάνεις, ποιο είναι, να διαγνώσεις έγκαιρα πιθανή έλλειψη με μία απλή εξέταση αίματος. Και έπειτα να δοκιμάσεις ένα ποιοτικό συμπλήρωμα διατροφής στη σωστή δόση και για το διάστημα που απαιτείται για να έρθεις στα ίσα σου και να γίνεις ξανά happy. Ναι, αλλά πώς θα καταλάβω αν έχω έλλειψη σε βιταμίνη D. Η αλήθεια είναι ότι τα συμπτώματα δεν είναι πολύ ευδιάκριτα. Εκείνα που αναγνωρίζονται ευκολότερα και θα σε κινητοποιήσουν είναι πόνο στα οστά ή την πλάτη. Μυϊκή αδυναμία π.χ. όταν κάθεσαι και δυσκολεύεσαι να σηκωθεί, συχνέ λοιμώξει και διαταραχέ διάθεση. Μην είναι να παρακολουθήσει το βίντεο μέχρι το τέλο για να λύσει όλε σου τι απορίε σχετικά με τη βιταμίνη D και τα ωφέλη τη στην υγεία μα. Ε κάνε τώρα και ένα subscribe στο κανάλι μου στο YouTube που σε βλέπω και έλα να με βρεις στα social media για να με έχεις από κοντά. Είμαστε έτοιμοι να αναλύσουμε τις τέσσερις βασικές δράσεις της βιταμίνης D που τεκμηριώνονται με μελέτες για εσένα που είσαι δύσπιστο. 1. Ανοσοποιητικό σύστημα. 2. Αυτοάνοσα νοσήματα. 3. Κατάθλιψη. 4. Απορρόφηση ασβεστίου. Θα ξεκινήσουμε με το ανοσοποιητικό. Αρρωσταίνει συχνά. Σχεδόν κάθε ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού μας επηρεάζεται από τη βιτάμινη D. Ορίστε δύο στοιχεία με αξία που σου έχω ξεχωρίσει από δημοσιευμένες μελέτες. Νούμερο 1. Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης λοιμόξεων αναπνευστικού. Γρήπη, κρυολόγημα, πνευμονία. Νούμερο 2. Επάρκεια βιταμίνης D μπορεί να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις λοιμώξεων αναπνευστικού. Να στο κάνω και λιανά αν δεν έχεις αρκετή ντε, πιθανώς να αρρωσταίνεις πιο εύκολα. Αν έχεις αρκετή ντε και κολλήσεις, μάλλον θα τα βγάλεις πέρα καλύτερα. Και εδώ γεννιέται ένα ακόμα ερώτημα. Πότε αρρωσταίνεις πιο συχνά, το καλοκαίρι, το χειμώνα, την άνοιξη. Γνωρίζουμε ότι η καλύτερη πηγή βιταμίνης D για τον οργανισμό μας είναι η ελεγχόμενη έκθεση στον ήλιο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι έχουμε έξαρση στις εποχικές λοιμώξεις την εποχή με τη λιγότερη ηλιοφάνεια μέσα στη χρονιά. Μάλιστα το πικ, η κορύφωση δηλαδή, παρουσιάζεται το Μάρτιο, αφού έχουμε ήδη διανύσει τους μήνες με το λιγότερο ήλιο. Συνεπώς, λιγότερος ήλιος, λιγότερη βιταμίνη D, μεγαλύτερη ευαισθησία σε λοιμόξεις. Εκτός από τη γρήπη και τις λιμόξεις του αναπνευστικού, ακούμε πολλές φορές ότι η έλλειψη βιταμίνης D ενδέχεται να προκαλέσει αυτοάνωσα νοσήματα. Κατά πόσο αληθεύει αυτό, πολιόρκησέ με με ερωτήσεις. Όλα ξεκινούν από τη φλεγμονία, αγαπημένε μου και αγαπημένη μου. Όταν πέφτεις κάτω και χτυπάς. Πονά. Και γι' αυτό συνήθω ευθύνεται μια φλεγμονή. Πας στο γιατρό, σου δίνει αντιφλεγμονώδες, όλα καλά. Η φλεγμονή όμω είναι και η αιτία σχεδόν κάθε χρόνια νόσου και κατ' επέκταση των αυτοάνωσων νοσημάτων. Να αναφέρω δεικτικά σαν παράδειγμα τι παθήσει του εντέρου, ελκώδη κολίτιδα και νόσος κρόν, την ψωρίαση αλλά και την ατοπική δερματίτιδα γνωστή και ω έξεμα. Μιλάμε λοιπόν για μια ανεξέλεγκτη κατάσταση με εξάρσει και υφέσει που χρειάζεται παρακολούθηση και συντήρηση. Φυσικά ο οργανισμός μας επειδή είναι σοφός και δυνατός, έχει την ικανότητα να παράγει μια αν θέλει φυσική ορμόνη με αντιφλεγμονώδη δράση. Τη βιταμίνη D, που έχει ρόλο κλειδί και ρυθμίζει χημικές ουσίες στο σώμα μας για να μειώσει τη φλεγμονή. Φαντάζω το πως κάνει ασπιρίνη. Μισό λεπτό. Δηλαδή μου λες ότι αν δεν έχω αρκετή βιταμίνη D θα εμφανίσω αυτό άνοσο. Δεν είπα αυτό. Γίνονται πολλέ μελέτε ανά τον κόσμο, και μάλιστα έγινε πολύ πρόσφατα μια μεγάλη διετή μελέτη στην Ελλάδα με συνεργασία από την Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία και το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα λοιπόν μαρτυρούν μια σημαντική τάση σύνδεση μεταξύ ανεπάρκεια βιταμίνης D και αυξημένου κινδύνου για αυτοάνωσα νοσήματα. Αρκετέ μελέτε επισημαίνουν πω κάποιε φορέ τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D ευθύνονται για διατεραχέ διάθεση αλλά και κατάθλιψη, κυρίω στου υπερήλικε. Με άλλα λόγια, λιγότερο ήλιο, λιγότερη D, περισσότερε πιθανότητε κατάθλιψη. Και πώ προκύπτει αυτό. Δεν είναι επακριβώς γνωστό το πώς προκύπτει αυτό. Ωστόσο, φαίνεται ότι η βιταμίνη D συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαχείριση φυσιολογικών επιπέδων σεροτονίνης. Όπως έχουμε ξαναμπεί και σε άλλα βίντεο, η σεροτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής του εγκεφάλου που μας βοηθάει να νιώθουμε χαρά και ευεξία. Τι συμπέρασμα κρατάμε? Από τη μία... Άτομα με σοβαρή έλλειψη βιταμίνης D είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη, ενώ επάρκεια βιταμίνης D μπορεί να δράσει προστατευτικά και να μας διατηρήσει χαρούμενους. Για το τέλος, σου άφησα έναν από τους σημαντικότερους ρόλους στη βιταμίνη D. Τη ρύθμιση στα επίπεδα του ασβεστίου στον οργανισμό μας. Φαντάσου ότι μαζί με τη βιταμίνη D, η απορρόφηση του ασβεστίου αυξάνεται κατά 20 φορές. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η υγεία σε μυς, δόντια και οστά. Χωρίς αρκετή βιταμίνη D, το σώμα μας θα άρχιζε να κατακαιρματίζει τα ίδια του τα κόκαλα για να πάρει το που χρειάζεται. Και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και αν λαμβάνεις αρκετό ασβέστη από τη διατροφή σου. Εκτός από την ενίσχυση των οστών, η επάρκεια βιταμίνης D μπορεί να προλάβει ένα οστικό κάταγμα αφού μειώνει τη φθορά των μειών και την πιθανότητα πτώσης στους ηλικιωμένους. Ένα πάρα πολύ συχνό ατύχημα στην τρίτη ηλικία. Παράλληλα φαίνεται να έχει και θετική επίδραση στη συντήρηση της οστεοπόρωσης. Κλείνοντα, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε ακόμη να αποκωδικοποιήσουμε το πώ ακριβώ βράει η βιταμίνη D στα διάφορα συστήματα του οργανισμού μα και σε τι βαθμό τα επηρεάζει και θα τα καταφέρουμε, είμαστε κοντά. Γιατί τα περισσότερα αποτελέσματα που λαμβάνουμε είναι όλο και πιο ενθαρρυντικά. Αντί λοιπόν να αμφιβάλλουμε διαρκώ, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε προ όφελό μα. Και αυτό ακριβώ κάναμε σήμερα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να φροντίζει τον εαυτό σου και να χαμογελάς περισσότερο. Πιο κάτω, πιο κάτω. Ούτε ένα βίντεο δεν μπορεί να γυρίσει. Εφημερεύεται κύριε Κώστα. Και πατ' κατ' επέκταση. Και πατ' και κατ' πα, και κατ' και κατ'